Τόπος χλωρός και γενοβόλος η Κύπρος της αρχαιότητας. Η γόνιμη γη, η πυκνή βλάστηση και η ομορφιά του τοπίου, όπως καταγράφονται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς, δεν μπορούσαν παρά να δεθούν με την ίδια την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου. Απόδειξη του πολιτισμού αυτού ήταν και οι αρχαίες θρησκείες, οι οποίες ήταν ανεπτυγμένες στην Κύπρο πριν ακόμα και από το 3000 π.Χ. με τη λατρεία συμβόλων, της δύναμης και της ζωής, όπως ήταν το φίδι, ο τάβρος, το πουλί. Το 2000 π.Χ. η λατρεία των θεών στην Κύπρο παίρνει μια άλλη μορφή. Οι διάφοροι λαοί που περνούν από το νησί φέρνουν μαζί τους καινούργια σύμβολα, τις θεές της γονιμότητας. Και από το 2000 π.Χ. και σε όλη τη διάρκεια της εποχής του Χαλκού, οι γυναικείες αυτές μορφές, που μέχρι τώρα παρίσταναν θεές ή ιέριες με πλούσιο ένδυμα και διάδυμα στο κεφάλι, μετατρέπονται σε κουροτρόφα ειδόλια, μητέρες με βρέφη στην αγκαλιά τους. Τέτοια ειδόλια είναι μοναδικά στην Κύπρο από όλο τον αρχαίο χώρο της Μεσοποταμίας. Στην πρώτη χιλιετηρίδα π.Χ., η λατρεία της μιας μεγάλης θεάς, της γονιμότητας και της ομορφιάς, της Αφροδίτης, επιβάλλεται και διαδίδεται πια σε ολόκληρο το νησί. Όποιοι έλεγαν την Αφροδίτη Άνασα, η Κυρία, Δέσποινα, η Ρήγινα. Τιμωρούσε όταν έπρεπε, αλλά και προστάτευε. Λένε το γάμο και τον πόλεμο και τους ναυτικούς. Κύπρι καλόγελη, του νηφικού θαλάμου αφέντρα, ποιος έζωσε με τάρματα, εσέ γλυκιά θεά. Και σαν καλή θεά της γονιμότητας, άπλωνε παραπέρα την προστασία της στα ζώα και στα πουλιά και στην πλούσια βλάστηση του τόπου. Το παυσίλι ποταμπέλι δώστε στους θνητούς, κι αν το κρασί τους λείψει, η Κύπρη χάνεται κι άλλη καμιά χαρά δεμένη στους ανθρώπους. Ευλογούσε τις στήρες γυναίκες με παιδιά, με το πολύτιμο ζωνάρι της, τον πολυπόθητο κεστό του Ομήρου, που στόλιζε το στήθος και τη μέση της. Έπρεπε να έχεις τον κεστό τον βοηθό της γένας, μέρωτα, και παφίτισσα που κυβερνάς τις γένες. Έτσι και οι πιστοί της προσκόμιζαν άφθονα δώρα και τάματα, ζώα και καρπούς της γης. Και έτεκεν τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλυνεν αυτόν εν τη φάτνη. Διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούς εν το καταλήμωτι. Η Παναγία τιμάται σε ολόκληρη την Πανελλήνια Ορθοδοξία με πολλές ονομασίες και πολλές ιδιότητες. Πολλές οι εκκλησίες, τα μοναστήρια και τα ξοκλήσια που είναι αφιερωμένα στη μορφή της Παναγίας. Κάθε εκκλησία και μια ιστορία, κάθε εικόνισμα και μια παράδοση. Ακόμα και στις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας του τόπου, η Παναγία φέρεται ως προστάτηδα και αποδιέτρια του λαού του Θεού, της Εκκλησίας του Χριστού.
Έτσι, όταν οι Σερακινοί περικύκλωσαν την Κύπρο τον 15ο αιώνα, έγινε μεγάλο κακό. Οι εισβολείς αποβιβάστηκαν στην Πάφο και κατάστρεψαν 361 εκκλησίες και μοναστήρια. Γράφει χαρακτηριστικά ο Λεόντιος ο Μαχαιράς στο χρονικό του. Και την Παρασκευή εκατακουσεύσαν τα σπιτεία και τους ναούς του Θεού και μοναστηρία και επήραν πολύ βίον και τους χριστιανούς και εκουρσεύσαν τον Σταυρόν τον Μέγα. Όμως η θεοσκέπαστη στην Πάφο, σύμφωνα με την παράδοση, δεν αδράνησε. Έκρυψε την εκκλησία της μέσα στα σύννεφα και έτσι οι βάρβαροι δεν μπόρεσαν να την βρουν και να την κατεστρέψουν. Πώς λοιπόν και ο σύγχρονος ποιητής να μην της πλέξει το εγκόμιο, συνεχίζοντας έτσι τη σύγχρονη παράδοση γύρω από τη μορφή της. Ένα κεφάλι ισόθεο, παρθένα στρατιλάτησα, τίναξε να σκορπίσει βαρβάρων όχλων η ορμή και η ειρηνική δική μας εποχή τη γη μας να φωτίσει. Στην κατεχόμενη Κύπρο, η Παναγία της Κανακαριάς στη Λιθράγκομη αποτελεί την παλαιότερη ψηφιδωτή παράσταση σε ολόκληρο το νησί. Πρόκειται για μια αυστηρή απόδοση της Παναγίας με τον Χριστό στα γόνατά της. Η ιστορική και θεολογική σημασία της παράστασης αυτής ξεπερνά τα σύνορα της Κύπρου. Σύμφωνα με την παράδοση του λαού, όταν κάποιος αλόθρησκος πήγε να τοξεύσει το ψηφιδωτό, το τόξο στράφηκε πίσω στον ίδιο και τον σκότωσε. Αυτή είναι ίσως μια από τις πολλές περιπτώσεις όπου η Παναγία παρουσιάζεται ως τιμωρός της ασέβειας και της βίας. Άλλη μια παράσταση της Παναγίας με ιστορία και παράδοση είναι και αυτή της Παναγίας της Οδηγήτριας στην εκκλησία της Αγγελόκτιστης στο Κίτι. Η Παναγία εδώ είναι αριστεροκρατούσα και πλαισιώνεται από αρχάγγελους που είναι ανθρώπινη στην έκφραση, γεμάτη κίνηση και ζωντάνια. Ένα βάζο με νερό, αγκάθια και πουλιά, όλα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος πλαισιώνουν την Παναγία. Η παράδοση λέει ότι όσο χτιζόταν η εκκλησία αυτή τον 6ο αιώνα μετά Χριστό, τη μέρα χτίζανε οι άνθρωποι και τη νύχτα προσθέταν στην οικοδομή οι αγγέλοι. Γι' αυτό και της έδωσαν το όνομα της Αγγελόκτιστης. Η Παναγία των Περβολιών και των Αμπελιών είναι μια άλλη ιδιότητα την οποία αποδίδει ο λαός μας στη Θεομήτωρα. Έτσι, στο κατεχόμενο δίκομο υπάρχει η Παναγία των Περβολιών και στο δρόμο της Λάρνακας η περιοχή Παναγία των Αμπελιών, που φιλοξενεί σήμερα εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία την Αιματούσα. Το ενδιαφέρον έτσι της παντάνασας της χριστιανοσύνης απλώνεται στη βλάστηση, ακόμα και στα ζώα. Σωτήρα τεκούσα σε και Θεόν δισοπό παρθένε λυτρωθήνε με τον δεινόν. Η ελεούσα του Κύκου. Στα πιο απόκριμνα βουνά του Τρόδους χτίστηκε τον 11ο αιώνα το μοναστήρι της Παναγίας του Κύκου. Πολλές παραδόσεις και εδώ τονίζουν την πολλαπλή συμμετοχή της Παναγίας στα ανθρώπινα δρόμενα. Δέσποινα πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως. Κτήτορας της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Κύκου είναι ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος ο Κομνηνός. Η ιστορία της Μονής αρχίζει το 1080 όταν πρωτοφέρανε εδώ την εικόνα της Παναγίας. Η Άγια αυτή εικόνα είναι, σύμφωνα με την παράδοση, μία από τις τρεις τις οποίες ζωγράφησε ο Απόστολος Λουκάς, ενώσο η Παναγία ζούσε. Η Άγια εικόνα της Παναγίας του Κύκου, σύμφωνα με τον Υμνολόγο, την πήρε στα χέρια της η ίδια η Παναγία και την ευλόγησε λέγοντας την εξής φράση. «Η Θεία Χάρις του εξεμού τεκθέντος έστε μεταυτής». Δηλαδή, η Θεία Χάρη αυτού που εγώ γέννησα ας είναι με αυτήν την εικόνα μέσω εμού. Η εικόνα της Παναγίας είναι πάντοτε σκεπασμένη
για λόγους προστασίας και σεβασμού. Παλαιότερα, όταν κάποιος αλλόφιλος δοκίμασε να την ξεσκεπάσει, τιμωρήθηκε με το να παραλύσει το χέρι του. Σήμερα υπάρχει δίπλα από την Παναγία ομοίωμα χεριού, το οποίο μας θυμίζει το θαύμα αυτών της Παναγίας. Κάτω από το χέρι αυτό είναι κρεμασμένο ένα μέρος της γλώσσας δεδημένο με ασίμι. Πάνω στο ασίμι είναι γραμμένη η ιστορία του θαύματος. Γύρω στο 1718, στα ανοιχτά της Κερίνιας, ένα καράβι κινδύνεψε να βουλιάξει αφού το τρίβησε ένας ξηφίας. Οι ναύτες τότε όλοι μαζί παρακαλέσανε την Παναγία να τους σώσει. Και πράγματι το θαύμα έγινε. Οι ναύτες σωθήκανε και φέρανε εδώ σαν τάμα ένα μέρος της γλώσσας του ψαριού μαζί με ασίμι για ανάμνηση του θαύματος αυτού. Παλαιότερα η Κύπρος γνώριζε μεγάλες περιόδους από αναβρίες και από διάφορες επιδημίες, δηλαδή με την παρουσία πολλών ακρίδων οι οποίες κατάστρεφαν την γεωργία της Κύπρου. Για αυτούς τους λόγους έπαιρναν την εικόνα και πορεύονταν προς το θρονίν όπου πραγματοποιούσαν δέηση και παράκληση για να πρέξει ή για να πάψει να υφίσταται η επιδημία. Με διηγήσεις παλαιότερων πατέρων της Μονής, όταν συνέβαινε να κάνουν παρακλήσεις για την ανοβρία, μέχρι να επιστρέψουν πίσω στη Μονή άρχιζε να βρέχει. Σχετικά με το θρονί έχουμε να αναφέρουμε και το ακόλουθο. Δίπλα από την εικόνα της Παναγίας υπάρχουν διάφοροι θάμνοι στους οποίους οι πιστοί τοποθετούν προσωπικά τους αντικείμενα, είτε μαντήλια, είτε ένα μέρος από τα ρούχα τους, είτε περισσότερο οι γυναίκες τα μαλλιά τους. Ο λόγος που τα προσφέρουν αυτά είναι για την ευλογία και για την ανάρρωσή τους από μέρους της Παναγίας. Επίσης, οι πιστοί φέρνουν διάφορα ομοιώματα ανθρώπων, είτε από κερί, είτε από ασίμι, τα οποία αφιερώνουν στην Παναγία για τη θεραπεία ακριβώς των προσφυλών τους προσώπων. Από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά της Παναγίας είναι και η ιδιότητά της ως μεσήτριας μεταξύ των πιστών και του Χριστού. Έτσι η Παναγία εδώ έχει διπλή μορφή. Η Παναγία η Γοργοεπίκος και η Παναγία η Πληροφορούσα. Και σαν γυναίκα και μητέρα που είναι, φαίνεται ότι ο λαός στην Παναγία είδε ένα καταφύγιο και μια προστασία σε στιγμές δύσκολες. Έτσι πολλές είναι οι σχετικές αναφορές. Μια τέτοια είναι και η ζώνη της Παναγίας του Κύκου, που φορούν οι μητέρες με προβλήματα ή οι στήρες γυναίκες για να αποκτήσουν παιδιά. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος σας υπάρχεις και δόξα να μπαίνουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποινα πρόσδεξε τα ζήστο σου και λύτρωσε μας από βάση ανάγκης και θλίψες. Την πάσα ελπίδα μου εις εάν δίθυμη, πείτε ευθύ Θεού φύλαξε μας από τη σκέπηση. Η ιστορία εξάλλου της Παναγίας για τα παιδιά, σύμφωνα με τους εκάστοτε εικονογράφους και σύμφωνα με την πίστη του λαού, εκδηλώνεται έντονα και άμεσα σε μικρά εκκλησάκια, όπως αυτό στο Μένικο. Αν ένα αρρωστήσουν τα μωρά μας, εφέρναμε τα παπάνω στην Παναγία. Εξυντύναμε τα, ελούναμε τους σε την καντήλα της Παναγίας, ως τρεις ημέρες εγιανίσκασε. Ένα μωρό της συμπεθεράς μου αρρώστησε το πόδι του. Επήρεν το στους γιατρούς και δεν έγινε. Και πιάσαμε το και φέραμε το δαπάνω, εξυντήσαμε το, ελούσαμε του την καντήλα, ανεβάλαμε του λάδι μπα στο πόδι του και το μωρό έγινε. Τώρα κάθε χρόνο φέρνει το στη χάρη της Παναγίας. Είναι υψηλότερα των ουρανών και καθαρότερα λαμπιδώνων ηλιακών. Τη λύτρωσαμένε ημάς εκ της κατάρας την δέσποινα του κόσμου. Εγώ είμαι από τη Γαλήνη και έχει 7 χρόνια τώρα που είναι παντρεμένη στο Μένικο. Πηγαίνουμε συχνά στην Παναγία των Παιδών
παίρνουμε τα μωρά μας, τα ξυντύνουμε και αφήνουμε ένα κομμάτι ρούχων από αυτό. Όταν είναι άρρωστα και έχουν πρόβλημα, το κρεμάμε εκεί πάνω για να φύγει το κακό. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μεγαλεό σου δεόμεθα σου επάγουσον και ελέησον. Τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, Αρτέμιδος της ασθενειακή κειμένης, μετά των γονέων αδελφών και συγγενών, των επιτελούντων την παράκληση ταυτή. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πριν χρόνια έρχομαι στην εκκλησία των Μάνων των Παιδών. Συνήντησα έναν Τούρκο και διόρθωνε την μοτόρα του. Τον εκαλημέρισα και του λέγω τι έπαθες εδώ. Λαλή μου έφερα πέρσι αγκόνισσα μου και έγινε και έφερα και φέτος λαλή μου γιό μου να πάει παρπατητό και πάνω να πάρει την αγκόνισσα του. Γαλαταριά. Γαλόχτιστη μου Παναγιά, χτισμένη με τα γάλατα και μες στο δρύ κλεισμένη, αθόρυτη και απείρακτη απ' τα βλέμματα τα λόθρισκου, αγγελοφυλαγμένη. Η Παναγία μας έχει πολλές ιστορίες, παραδόσεις, οι οποίες είναι αληθινές βέβαια. Ο προκάτοχος μου ήταν ένα φτωχό και φέραν το από τη Λεμόνα και ρίψαν το στο ξεπόρτι μιας γυναίκας. Η γυναίκα εκείνη ήταν στήρα. Και έκαμε παράκληση στην Παναγία και κατέβασε γάλα και ανάγωσε τον προκάτοχό μου τον παπά. Υπάρχει ακόμα μια ιστορία πρόσφατη. Πριν 3 χρόνια περίπου, μια γυναίκα που το χτήμα γέννησε, είχε γάλα πολύ. Εν τω μεταξύ αμέσως έχασε το γάλα της όλο. Ήρθε ο άντρας της μαζί με την πεθαρά του και ζητήσαν να τους κάνω παράκληση. Έκανα την παράκληση. Το μεταξύ σε διάστημα 3-4 ημερών επία στο χτήμα και από περιέργεια κι εγώ επία και ρώτησα τον άντρα της, ο οποίος ήταν υπάλληλος της τραπέζης και μου είπε, εδόξαζε την Παναγία ότι κατέβασε πολύ γάλα η γυναίκα του και ανάγωσε το μωρό. Μας έλεγε ο παππούς μου κάποτε ότι η Παναγία μας θαυματουργεί, έλεγε μας, διότι κάποτε θυμούμαι εγώ, έλεγε ο παππούς μου, είχε μια κοπέλα γνωστή τους και είπε γέννησε και είχε γάλα. Ήρθε στην Παναγία μας να κατεβάσει γάλα. Η γυναίκα του τι έκαβαλιζε ψεμπά στη μούλα για να έρθει στο χωριό μας γιατί ήταν μακριά. Η κοπέλα την να κατεβεί λίγο μακριά. Κατέβηκε πόξα από την εκκλησία, πόξα από την πόρτα της εκκλησίας. Για να μην κουραστεί, ενώ ο πόθος της δεν γίνηκε. Διότι η μούλα που ήταν καβαλαρκά κατέβασε γάλα. Τι γυναίκα που πρέπει να κατεβάσει, δεν κατεβάσει. Από τα πρώτα χρόνια της λατρείας των χριστιανών, τα εικονίσματα, τα ακριβά φλεχτά της πίστης τους, ξεκομμένα ίσως μέσα στις σπηλιές όπου πρωτολάτρεψαν τον Θεό, πολλές φορές οδηγήσανε τους πιστούς να σκάψουν και να τα βρούνε. Έτσι και η Παναγία η Χριστοσπηλιώτισσα, που χρόνια θεωρείται από το λαό σαν ειδική για τη θεραπεία των ματιών, περιβάλλεται με τις μνήμες και τις παραδόσεις του λαού, παλαιότερες και πρόσφατες. Όπως άκουσα από τους προκατόχους μας, η εικόνα αυτή βρέθηκε εντός του σπηλαίου κατόπιν διαφωτίσεως οι αγρότες εμνίσκασαν πάντοτες καλοκαίρι καιρό μες στα χτήματά τους και τη νύχτα έβλεπα σε μια λάμψη εντός του βουνού. Η Θεία χάρισε τους εφόδους να κάνουν ένα σκαφί και ανακαλύψαν την εικόνα που έχουμε τη σύγχρονη στα σύρα μας. Σύμφωνα με την παράδοση, όπως μας λέει και εμάς, η περιοχή εδώ πάνω από την Χριστοσπηλιώτισσα ανήκει σε κάποιον Τούρκο ονόματι
Κιόρογλου, άλλη λέει είναι αλήπα σας, δεν ξέρω με ποια εκδόση ευσταθεί οπωσδήποτε. Ανήκαν όπως, όπως λέει η παράδοση σε αυτόν τον Τούρκο. Και συνήθιζε ο Τούρκος να κάνει τον περίπατο του τα απογεύματα, πρωινά, πάνω από το σπήλιο. Σύμφωνα πάλι με την παράδοση όπως μας λέει, μια φορά που κάνει περίπατο, το άλογο του αφηνίασε και πρόκειται να έρθει κάτω στον κρεμό. Εκείνη την ώρα επικαλέστη την βοήθεια της Παναγίας, Παναγία μου, για να κλειδώσω και να σου χαρίσω την περιουσία μου. Σύμφωνα με όσα λες, είναι έτσι έγινε το άλογο, έπεσε στον ποταμό, ο Τούρκος δεν έπαθε τίποτα και την περιουσία του την αφιέρωσε στη Χρυσοσπηλιώτισσα. Από το 1974, όταν έγινε η εισβολή, πολλαπλασιαστήκαν τα στέφανα εντός του σπηλαίου και διερωτούνται ορισμένοι πολλοί τι εξηγεί αυτό το στέφανο. Εγώ τους έδωσα μία εικόνα ότι τα στέφανα τα φέρνα σε γυναίκες των αγνοωμένων και με παρακαλήθασαν πολλά και τους έκαμε και παρακλήσεις ορισμένους όσοι βρίσκονταν εδώ για ανέβρεση των αγνοωμένων τους. Ελέησον ημάς ο Θεός, κάτω μεγάλη ως με θάσου επάγουσον και ελέησον. Γιατί διόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, συγχωρήσεως, ευρέσεως των αγνοωμένων. Παντρεύτηκα 7 του Νιόβρη, στην 21 ήταν της Παναγίας, ήρθα τα καπονύφη, έρχονταν όλες οι νύφες. Ήταν συνήθιο και έρχονταν όλες οι νύφες, όλα τα χωριά και που την νήσουν πέρα χωριό Αθιένου και έγινε του μία πανήγυρη μεγάλη. Επαντρεύτηκα 17 χρονών. Μέσα στον ίδιο χρονών ήταν και το πανήγυρι και ήρθαν νύφοι και γαμπρόσοι στο Παναγί. Και έρχεται ο κόσμο και διά μας συγχαρητήρια. Έκαναμε διασκεδάσεις, επέρναμε τους επειδή είμαι από τον Άγιο Σωσδομένο, είχα σπίτι στον Άγιο Σωσδομένο, επέρναμε το σπίτι τους φιλοξενούμενους μας, τους συγγενείς μας και διασκεδάζα. Κι ώρα αγαθή κι ώρα ευλοημένη, τούτη δουλειά παρκέψαμε να βγει στερεωμένη. Η Παναία και ο Χριστός να βγουν να συριανίσουν και να περάσουν απ' εδώ και να μας ευλοήσουν. Σίλιους χρόνους να ζήσετε πάντα με την Αιγία, ο νιόγαμπρος εν άγγελος κι η νύφη Παναγία. Στη σπηλιά της Παναγίας, στον Άι Σωζόμενο, μέχρι το 1960 περίπου, ετηρείτος τα εισόδια της Παναγίας στις 21 του Νιόβρη, το τοπικό έθιμο της ευχής για τη λύση των στεφάνων. Όλα τα νιόνυφα ζευγάρια της χρονιάς, τη μέρα αυτή, ερχόντουσαν να πάρουν την ευχή από τον παπά. Η λύση των στεφάνων, που παραδοσιακά εγινόταν στις 8 μέρες του γάμου, συμβολίζει, σύμφωνα με μια ερμηνεία, την επισφράγηση της ανθρώπινης πλευράς του γάμου. Οι σύζυγοι θα έπρεπε πια να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να δείξουν ψυχική δύναμη και ενωμένοι στον κοινό αγώνα να συνεχίσουν τη συμβίωσή τους με δόξα και τιμή, που είναι και τα αληθινά δώρα του Πνεύματος. Έτσι η ταύτιση της μορφής της Παναγίας με τα ανθρώπινα και το ιερό μυστήριο της σύζευξης των ανθρώπων την ημέρα των εισοδίων της αποτελεί μια από τις πιο υποβλητικές πτυχές της πολύμορφης παρουσίας της Θεομήτωρος ανάμεσα στους χριστιανούς. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ο Θεός ημών, ο αντιονιαυτού των στέφανων ευλογήσας και τους παρόντας στεφάνους επιτίθεστε παριδούς της νόμου γάμου
συναπτωμένης αλλήλης και μισθονόσπερ απονέμων αυτής των της σοφροσύνης, ότι αγνή προς το υποσούν ομοθετηθέντων γάμων συνήφθησαν. Αυτός και εν τη λύση των παρόντων στεφάνων, τους συναυθέντας αλλήλους ευλόγησον και τη συνάφιαν αυτών αδιάσπαστον διατήρηστον, ή να ευχαριστώσει διαπαντός το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Του κόσμου γίνε μεσήτρια. Γεννήθηκα στον Ισοζωνό. Τώρα είναι 15 χρονών και πια στην ποταμιά. Και παντρεύτηκα στο ΔΑΛ. Και κάθε χρόνο να γίνεις και το Παναγύρι να έρχομαι εδώ. Αρέσκει. Έρχεσαι για την Παναγία. Επειδή είναι το χωρικό μου, έτσι αρέσκει μου και έρχομαι. Πιστεύετε ότι είσαι δύναμη, να βοηθούσε τον κόσμο. Καλό. Ακόμα μέχρι τους νεότερους χρόνους, όπως διαπίστωσε σε σύγγραμμά του το 1926 ο αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Πυθαγόρου Θέμελης, Έλληνες και Μωαμεθανοί στα κούκλια αλήφανε με λάδι τους σκόνους αυτούς για να τιμήσουν την Παναγία. Η Παναγία στον Ελληνισμό, η Παναγία στην Κύπρο. Κάθε χωριό και μια εκκλησία. Κάθε εξοπλίση και ένα ακριβό εικόνισμα. Κάθε ιστορικός χώρος και ένα στρούλος πλάι του. Και ένα καμπαναριό που να σημαίνει την κατήσχυση της θρησκείας, της αγάπης και των συμβόλων της σεμνότητας και της ομορφιάς πάνω στα παγανιστικά σύμβολα της αρχαιότητας.